Πάμε όμως πολύ πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε και ένα παρεμβάσεις. Έχουμε τον κύριο Ανδρή στη τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος από χθες ουσιαστικά ήταν να βγει. Δεν ξέρω αν ακούσατε την εκπομπή μέχρι τώρα, κύριε Ανδρή. Και πώς είσαστε εκεί στον Απόλλωνα, φαντάζομαι ήρεμοι πλέον. Γεια σας, ναι, άκουσα, ήταν εξαιρετικός. Ειλικρινά καταχάρηκα που άκουσα ό,τι άκουσα. Και δεν είχε να κάνει μόνο με το συμβάν το χθεσινό. Απλά επειδή χθες ήθελα βασικά να παρέμβω με τον κύριο Βουλευτή. Είχε γίνει εδώ ένα θέμα, ναι, τεράστιο με, με τα τηλέφωνα. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν δύο πράγματα. Να ξεκαθαρίσουμε πώς έχει η ιστορία όλη. Καταρχήν, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει ούτε να καπελώσω καμία αρχή εδώ πέρα, ούτε εκπροσωπώ γενικότερα το χωριό. Τη γνώμη μου λέω, αλλά έχω. Και γι' αυτό ήθελα κιόλας να παρέμβω. Μα σακάντικο του χωριού σας βγάλαμε κι εμείς από χθες που θέλετε να μιλήσετε για το θέμα. Το λέω για. Μην θεωρηθεί κάτι άλλο, γι' αυτό ακριβώς το λέω. Okay. Λοιπόν, μία σύντομη παράκληση μόνο, κύριε Ανδρή, επειδή έχουμε και άλλη τηλεφωνική γραμμή που είναι παρέμβαση. Αν μπορούμε να το κάνουμε όσο πιο σύντομα γίνεται, γιατί μέχρι τη μία είμαστε παραπέντε. Εχθές λοιπόν, αυτό το σκηνικό που έγινε, που βγήκε στη φόρα, είδα πριν 2-3 μέρες την ανακοίνωση αυτή από την Ελληνική Λύση. Γέλασα στην αρχή, τους έστειλε ένα μήνυμα πριν 2-3 μέρες. Παιδιά, όντως ισχύει. Μου απάντησαν τη Δευτέρα. Ναι, ισχύει όντως. Αμέσως αντέδρασα και με εξένησε πολύ, τέλος πάντων, για να μην πολυλογώ, ότι μου είπαν ότι έγινε καταγγελία. Mm-hmm. Λοιπόν, βάζουμε τελεία εκεί. Δεν ξέρω τι, δεν ξέρω πώς, δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Αμένα αυτό μου είπαν οι άνθρωποι, ότι έγινε καταγγελία. Είναι γραμμένο. Λοιπόν, στη συνέχεια... Συγγνώμη για να καταλάβω, έγινε καταγγελία για ποιο πράγμα, για τον... Δεν ξέρω, ναι, μου είπαν αυτό. Είναι γραμμένο αυτό που σας λέω, έτσι. Έχει γίνει καταγγελία. Να κάνουμε αυτή την ερώτηση, αυτή είναι. Έγινε καταγγελία από κάτοικο, δηλαδή, εννοείται εσείς, όπως ισχυρίζονται. Δεν μου είπε. Είναι γραμμένο σε μήνυμα, γιατί επικοινώνησα μέσω κοινωνικών δικτύων με, με την Ελληνική Λύση. Προφανώς έχουν κάποιον άνθρωπο μέσα και γράφει. Λοιπόν, και μου έγραψε αυτό ακριβώς που σας λέω. Έγινε καταγγελία. Δεν μου είπε. Ούτε από ποιον, ούτε από τι. Στη συνέχεια, εγώ γι' αυτό ήθελα να παρέμβω χθες να ρωτήσω, έχει γίνει καταγγελία τον κύριο βουλευτή, να μας πει στον αέρα, να ξέρουν τι μας γίνεται. Λοιπόν, το δεύτερο λοιπόν. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι ότι έχω απογοητευτεί, ειλικρινά έχω απογοητευτεί, γιατί στην ιστορία αυτή όλη τώρα 3-4 μέρες που συνέβη, έτσι, και που σας είπα στην αρχή, γέλασα ειλικρινά που το άκουσα. Καλά, όλοι μας δεν ήταν, μας φάνηκε αξιοπερίεργο. Δεν μπήκε στη διαδικασία κάποιος από εδώ από την κοινότητα να πει, ρε παιδιά, τι συμβαίνει, ξέρω εγώ, εκεί πέρα. Να ασχοληθεί με αυτό το θέμα σοβαρά. Και αναγκάστηκα, δεν αναγκάστηκα, ήθελα και το έκανα, αυτή είναι η αλήθεια, έτσι, γιατί με προσέβαλε αυτή η ιστορία όλη που ακούστηκε, έστω και, και αστείο να είναι, με προσβάλλησαν κάτι εγώ, γιατί εδώ πέρα εγώ έχω μεγαλώσει, έτσι, και το αγαπώ το μέρος, λοιπόν, με προσβάλλει και μπήκα στη διαδικασία και ασχολήθηκα εγώ. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, χάρηκα πάρα πολύ αυτά που σας άκουσα πριν από τον κύριο Λαμπερνουδάκη, ήταν εξαιρετικός, μία παράκληση μόνο, μία παράκληση. Εκεί πέρα αυτό το άγαλμα. Είμαι 44 ετών, το θυμάμαι από μωρό. Να ξέρετε ότι πριν 15-17 χρόνια, κάπου 18, καλοκαίρι είχαμε μια φωτιά. Κόντεψε να χαθούν ζωές για να μην γίνει μαύρο το άγαλμα από τις φλόγες. Οι πυροσβέστες να είναι καλά τα παιδιά από την άξο που είχαν έρθει και από κατοίκους. Λοιπόν, είναι κρίμα να μην το προστατεύουν, είναι κρίμα να είναι παρατημένο έτσι, είναι κρίμα να μην έχει έστω μια τυπηρική ζώνη έτσι για τα μάτια του κόσμου. Χάρηκα που άκουσα αυτά, σας λέω που άκουσα. Ελπίζω να γίνουν πραγματικότητα ό,τι είπε ο κ. Λαμπερνουδάκης. Και χθες άκουσα και τον αντιδήμαρχο που μίλησε. Ελπίζω. Αλλά επειδή εγώ ειλικρινά με τις υποσχέσεις δεν τα πάω καλά. Θεωρώ ότι οι υποσχέσεις είναι σύννεφα, τα βλέπεις και φεύγουν. Αυτό τίποτα άλλο. Η πράξη είναι πάντα καλύτερη της. Αυτό ακριβώς. Αν δεν δω έργα, δεν θα πιστέψει τίποτα. Νομίζω ότι έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, καλά θα πάνε. Για να δούμε όμως, αλλά χρειάζεται να επακριθούμε και εμείς, κύριε Ανδρή, γιατί αν και εμείς δεν βάζουμε τα θέματα όπως πρέπει να μπουν, δυστυχώς δεν θα μας ξεχνάνε και εμάς. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που λέτε, να το κάνω εγώ πιο ξεκάθαρο, ότι όλα ξεκινούν από τους ανθρώπους που είναι σε έναν τόπο. Πόσο ενεργοί είναι και το πόσο διάθεση έχουν να αναδείξουν ή να, τέλος πάντων, να κυνηγήσουν τα προβλήματά τους. Εδώ, καλώς ή κακώς, έχουμε κάποια θέματα. Δεν είναι ώρα να τα αναλύσουμε τώρα. Θα κάνουμε και τέτοιες συζητήσεις, κύριε Ανδρή, γιατί είναι σημαντικό να μαθαίνουμε και τα προβλήματα που έχουν τα νησιά, ειδικά αυτά που είναι απομακρυσμένα από το κέντρο της Μάτσου. Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ανδρή. Γεια σας.